Ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε και νέα ένταση στα Ίμνια, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μαρία, καλησπέρα από τη Λευκωσία. Καλησπέρα, καλησπέρα Νικόλα. Είχαμε σήμερα το απόγευμα στις 2.30 ώρα, ώρα Τουρκίας, ένα αεροσκάφος που ανήκει στην τουρκική εκτοφυλακή πραγματοποίησε χαμηλή πτήση πάνω από τις Βραχονησίδες Ίμνια, όπως μεταδίδουν βέβαια τα τουρκικά μέσα, γιατί η Αθήνα τα διαψεύδει όλα αυτά τα περιστατικά που μεταδίδονται εδώ και 2 μέρες. Έκανε λοιπόν 6 εξόδους στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και τότε ελληνικό σκάφος του λιμενικού, με συγχωρείτε, παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα και στην περιοχή βρίσκονταν ένα πολεμικό αεροσκάφος και 2 καταδιοκτικά σκάφη της Τουρκίας, τα οποία επενέβησαν και έβγαλαν, όπως μεταδίδεται, το ελληνικό σκάφος από τα τουρκικά ύδατα. Μάλιστα. Στο μεταξύ, όπως ανέφερες και εσύ, Νικόλα, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας εδώ στην Τουρκία και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με το Κυπριακό. Μάλιστα, διήρκησε 8 ώρες η συνεδρία και μετά το τέλος της εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αξιολόγησε τα βήματα που θα γίνουν για τη διατήρηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού και εκτίμησε τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Γενέβη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.